Η Μόσχα τώρα μιλά για δολιοφορά, κυρίες και κύριοι. Ο Θανάσης Αυγερινός στη σύνδεσή μας και παράλληλα, Θανάση, εκφράζονται φόβοι για νέες δολιοφορές σε κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σε υποδομές. Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου για πρώτη φορά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ομολόγησε και επισήμως ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, όπως συνήθως ανακοινώνεται μέχρι σήμερα, για αντίστοιχα περιστατικά. Αυτή η έκρηξη δηλαδή σε αποθήκη πυρομαχικών στην Κρυμαία. Αλλά πρόκειται για δολιοφθορά. Δεν αναφέρεται ποιοι την διοργάνωσαν και αν σε ποιο σημείο έχει φτάσει η έρευνα. Πάντως είναι προφανές ότι το υπονοούμενο είναι πως σχεδιάστηκε από τους Ουκρανούς και κάποιους συνεργάτες τους. Καθημερινές είναι πλέον οι ειδήσεις και οι ανακοινώσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης για αποκάλυψη τρομοκρατικών ή νεοναζιστικών ομάδων που συνεργάζονται, είτε το ομολογούν είτε όχι, με τις αρχές του Κιέβου και ετοιμάζουν επιθέσεις σε κομβικά σημεία και υποδομές ή δολοφονίες. Τελευταία εξ αυτών ήταν η σύλληψη μιας ομάδας υπό τον τίτλο «Πολιτικό σώμα του Αζόφ», που σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ετοίμαζε δολοφονίες ρωσόφωνων αξιωματούχων στην επαρχία της Χερσόνας. Μεγάλη παραμένει η πολεμική ένταση και στη γειτονική με τη Χερσόνα επαρχία του Ζαπαρόζιε, όπου σύμφωνα με τις τοπικές ρωσόφωνες αρχές, ακόμη και σήμερα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, παρά τη μεγάλη συζήτηση, συνεχίζονται τα χτυπήματα του ουκρανικού πυροβολικού στην πόλη του Ενεργοντάρ. Είναι η πόλη που εξυπηρετεί ουσιαστικά και περιβάλλει τον πυρηνικό σταθμό στο Ζαπαρόζιε, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια του πυρηνικού σταθμού. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για κάποιο είδους ζημιές που έγιναν στον πυρηνικό σταθμό ή το ενδεχόμενο διαρροής δηλαδή ενέργειας. Πάντως είναι σαφές ότι αυτή η ίντριγκα συνεχίζεται. Η Μόσχα λέει ότι το Κίεβο και δυτικές δυνάμεις παρεμποδίζουν την επιθεώρηση του σταθμού από την Επιτροπή, τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Τέλος, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, χαρακτήρισε σχεδιασμένη προβοκάτσια από τους Γερμανούς την παραβίαση του ρωσικού εναέριου χώρου στη θάλασσα του Μπάρενς από ένα κατασκοπικό βρετανικό αεροσκάφος, το οποίο αναχαιτίστηκε από ρωσικό ΜΙΚ.